Ευρισκόμεθα λοιπόν, παιδιά, εις το φαινόμενο του ειδόλου της ευημερίας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να βγάλει κανείς από τη ζωή του τα είδωλα. Τόσο δύσκολο είναι, αρκεί να σας θυμίσω ένα μικρό παράδειγμα. Ξέρετε, στην εποχή του Νόε υπήρχε ευημερία. Πολύ ευημερία. Και οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και αμάρταναν. Και ήρθε ξαφνική καταστροφή. Το διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Το επαναλαμβάνει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη. Όπως λέγει στις ημέρες του Νόε. Έτρωγαν, έπιναν, παντρευόντουσαν αμέριμνοι μέσα στην πολύ τους ευημερία. Και ήρθε ξαφνική η καταστροφή. Ο όλεθρος, ο κατακλυσμός. Βεβαίως δεν ήταν ευνίδιος ο κατακλυσμός. Ξέρετε πόσο καιρό έκανε ο Νόε για να φτιάξει την Κύβωτον? 120 χρόνια. Όχι διότι βεβαίως τα μέσα μόνο της εποχής ήταν ατελή, και για να γίνει ένα τεράστιο κατασκεύασμα όπως εκείνη η Κύβωτος, της οποίας τα μέτρα μας δίνει η Αγία Γραφή. Πόσο μεγάλη ήταν εκείνη η Κύβωτος, υπεροκειάνιον ολόκληρο ήταν. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά διότι ο Θεός μακροθυμούσε 120 χρόνια. Όχι μόνο αυτό, εκείνη η κατασκευή της Κυβωτού έγινε το ακήρυγμα μετανοίας. Νόε, τι φτιάχνεις? Μία Κυβωτό. Σε τι θα σου χρειαστεί? Ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο, διότι έγινε σαρκικός ο κόσμος. Τι είπε ο Θεός? Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν αυτής. Δεν θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιον ανάμεσά τους. Δια το είναι αυτούς σάρκας. Γιατί είναι σάρκες. Μα σάρκα δεν είμαστε? Ναι, η σάρκα μας έγινε σαρκική. Δηλαδή γινήκαμε, το πνεύμα μας έγινε σαρκικό. Με σαρκικό φρόνημα. Ώστε να ζούμε μέσα σε αυτό το χώρο της ευημερίας και να μην λογαριάζουμε πια τίποτε. Και ήταν κήρυγμα μετανοίας. Θα καταστρέψει ο Θεός τον κόσμο επειδή ευημερεί και μετεβλήθη σε σαρκικότητα. Μετέβαλε τη ζωή του σε σαρκικότητα. Έγινε σαρκικός ο κόσμος. Και οι άνθρωποι γελούσαν. Και περίμεναν. Τέλειωσαν τα 120 χρόνια. Και λέγει ο Θεός στον Νόε, μπες τώρα μέσα. Μία δε ιδιαίτερα και σκηνή, τι ωραία που είναι η Παλαιά Διαθήκη, γενικά η Αγία Γραφή, τι ωραία, λέει κάτι υπέροχο. Και ο Θεός λέγει, έκλεισε απ' έξω την πόρτα. Ακούστε, ο Θεός έκλεισε απ' έξω την πόρτα. Είναι όπως μερικά ψυγεία, από μέσα δεν μπορείς να κλείσεις, κλείνουν απ' έξω βεβαίως. Έπρεπε λοιπόν να κλειστεί η πόρτα από μέσα, απ' έξω, διότι έπρεπε να είναι και στεγανή, είχαν βάλει πίσα κλπ. Και έκλεισε ο Θεός απ' έξω την πόρτα. Δείχνει τρυφερότητα για εκείνους που έκλεισε μέσα στην Κυβωτόν για να τους σώσει. Ήταν η σφραγίδα της ευλογίας. Εγώ σας κλείνω εδώ για να σας φυλάξω. Και ξέσπασε μετά ο κατακλυσμός. Γι' αυτό τον κόσμο ήταν ευνίδιος ο κατακλυσμός. Ευνηδία η απώλεια και η καταστροφή, ο όλεθρος. Όχι δια τον Νόε, όχι για εκείνον, αλλά και σήμερα, παιδιά, θα λέγαμε ότι από την ειδωλολατρία της σάρκας και της ευημερίας λείπει το πνεύμα το Άγιον. Και ο Χριστός ειδοποίησε και μας είπε ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνει και όταν πρόκειται να ξανάλθει. Εδώ ειδοποιώ. Και δεν ειδοποιώ εγώ, ειδοποιεί ο Χριστός. Προσέξουμε, προσέξουμε. Ο Χριστός είπε, όπως τις μέρες του Νόε, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και παντρεύονταν και ζούσαν σαρκικότατα μέσα στο είδωλο, στο χώρο της ευημερίας των, λατρεύονται στο είδωλο της ευημερίας, και ήρθε καταστροφή ξαφνική, έτσι θα γίνει και στις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Δηλαδή όταν θα ξανάρθω εγώ. Όπως την εποχή του Λότ. Και εδώ μάλιστα, και τα δύο βεβαίως είναι ιστορικά,
αλλά μάλιστα το τελευταίο, η καταστροφή Σοδόμων και Γομόρας, έγινε σε ιστορικούς χρόνους. Όταν λέμε ιστορικούς χρόνους, εννοούμε εκείνους που τους μετράμε. Διότι την εποχή του Νόε δεν είχαμε τον τρόπο να την μετρήσουμε πότε έγινε. Αλλά η καταστροφή Σοδόμων και Γομόρας έγινε το 2000 π.Χ. Είναι λοιπόν, προσέξτε, ιστορική χρόνη. Να σκεφτεί κανένας ότι ήδη έχουμε τον πολιτισμό των Αιγυπτίων που είναι του 3 και 4 και 5 χιλιάδες χρόνια π.Χ. Το 2000 χρόνια λοιπόν π.Χ. δεν είναι μακριά. Είναι μόλις 4.000 χρόνια από μας σήμερα. Και είναι η καταστροφή αυτή φοβερή, υποδειγματική. Με πύρκια θείων κατεστράψαν οι πόλεις αυτές. Μέχρι το 1000 μετά Χριστόν, άνθρωποι που ήσαν σε βάρκες μέσα στη λίμνη, τη νεκρά θάλασσα, τη λίμνη αυτή, έβλεπαν στο βυθό κάτω τα κτίρια αυτών των πόλεων. Βεβαίως. Και τι λέει τώρα ο Χριστός, αυτό το αξιοσημείωτο και σπουδαίο: όπως τότε, λέγει, τρώγαν, πίναν, φύτευαν, πουλούσαν, αγόραζαν, λέει για τα Σόδωμα και Γόμορα, δεν λέει αμάρταναν? Εύκολος εννοείται. Ζούσαν μέσα σε αυτή την ευημερία τους και την ξενιασιά τους. Ήρθε καταστροφή. Έτσι θα είναι και όταν εγώ θα έρθω. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Τις παραμονές της δικής μου ελεύσεως, της δικής μου παρουσίας, οι άνθρωποι θα δείχνουν το ίδιο πράγμα. Μήπως ζούμε παραμονές Δευτέρας του Χριστού παρουσίας? Διότι αυτό το φαινόμενο της ευημερίας σε μια παγκοσμία κλίμακα και σε αυτό το άφημα του Θεού, η εγκατάληψη, η αποστασία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, θα έρθει, λέει, πρώτα η αποστασία, μετά ο Αντίχριστος, μετά ο Χριστός. Μήπως λοιπόν αυτή η αποστασία μας από το Θεό, πού ακούστηκε ποτέ στην ελληνική μας ιστορία να έχουμε αθεία? Ποτέ. 2000 χρόνια χριστιανισμό. Ποτέ. Μήπως λοιπόν ετοιμάζουμε την αποστασία που θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά η Δευτέρα του Χριστού παρουσία? Παιδιά, γρήγορα να γκρεμίζουμε τα είδωλα αυτά μέσα από την ψυχή μας. Αλλά μένουν κι άλλα είδωλα στημένα μέσα στο χριστιανικό μας χώρο που πρέπει να τα γνωρίσουμε, να τα επισημάνουμε και να τα γκρεμίσουμε. Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχόμενη.